Πάντως, παιδιά, είναι αυτό που λέμε εκπομπής κατά της καινούριου. Όχι, δεν εννοώ, πρόσεξε. Εγώ τη συμπαθώ σε σχέση, σε αντίθεση με σένα, εγώ τη συμπαθώ την καινούριου και θεωρώ ότι. Δεν έχω προσωπική σχέση με την καινούριου. Δηλαδή, η συμπάθεια αντιπάθεια. Καταρχάς, να υπάρχει συμπάθεια αντιπάθεια. Την Κατερίνα προσωπικά δεν την γνωρίζω και δεν θέλω να πω κάτι επί προσωπικού. Αλλά τώρα. Σα αρέσει να παρουσιάσετε, θα παρουσιάσετε την Κατερίνα. Αυτό που κάνει εσένα σ' αρέσει. Όχι, πρόσεξε. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει. Αυτό που κάνει, δεν μου αρέσει και εμένα. Ναι. Και νομίζω ότι. Κάνει είτε την παρουσίαση. Πρόσεξε να δεις. Μπορεί να κάνει νούμερα, δεν ξέρω. Ναι. Δεν τα παρακολουθώ κιόλας αυστηρά. Μπορεί να κάνει νούμερα. Αλλά δεν είναι πάντα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή, λέγοντας ότι η πιθερά μου μου βάλε χάπ στο αυτό. Ή ότι στη λεκάνη μέσα χέζει η πιθερά μου και αφήνει το, την κυτρινίδα κτλ. Ναι. Δεν είναι εκπομπή. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Άρα μιλάς για αυτό θεωρώ το κομμάτι, συγκεκριμένο. Την Κατερίνα συγκεκριμένη εκπομπή. Ναι. Όμως καλός ή κακός, το αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί να κάνει νούμερα. Οπότε σου λέει για να κάνω νούμερα, κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι η Κατερίνα είναι μια εξελίξιμη παρουσιάστρια που μπορεί να σταθεί και με πιο σοβαρές εκπομπές. Να κάνει δηλαδή πρωινό, καθαρό αίμο κτλ. Αδικείται με αυτό. Αλλά. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Μόλι συντάκτη. Αδικεί τον εαυτό της και η ίδια όταν δέχεται να το κάνει αυτό. Ναι. Εγώ δεν αποκλείω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο ή Κατερίνα καινούργιο. Να κάνει δελτίο ειδήσεων. Όχι, δελτίο ειδήσεων δεν μπορεί να κάνει. Αυτό πρώτα και ευχαριστή έκκληση. Μην το κες τώρα για εσύ. Άρα συμφωνείτε όλοι στο γεγονός ότι μάλλον οι κλήσει είναι στημένες και ότι είναι συγγενείς του εξαδέρφη και τεχνική. Τώρα πιστεύει εσύ τώρα ότι. Πάντως εγώ θα πάρω ένα τηλεφωνάκι.